We're going to stay with the historical theme. I'm now going to introduce to you Dr. Ioannis Panagiotopoulos, who has been a member of the Faculty of Theology at the National and Kapodistrian University of Athens since 2010. His major academic interest and research lies within the area of general church history. He has also served as a special advisor to the General Secretariat of Information between 2004 and 2007, and he was also a member of the Greek government as General Secretary of Mass Media between 2012 and 2014. He's participated in numerous conferences and, interestingly, led 20 educational tours of Aionoros. So please join with me in welcoming Dr. Panagiotopoulos. Σεβασμιότατε, κύριοι καθηγητές, σεβαστοί καθηγητές, κύριε Έφορε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί οργανωτές, οφείλω να ομολογήσω ότι συνήθως όταν μιλάω από κείμενο, αδικό και το κείμενο και την ομιλία, επομένως ο καθηγητής με απελευθέρωσε ως αρχαιότερος που είναι από εμένα στο να μιλήσω, να πω αυτά που έχω να σας πω χωρίς απλά να συμβουλεύω με το κείμενο μου, δεν σας το διαβάσω το κείμενο, έτσι ώστε να μην διασαλεύσουμε την ενότητα την κειμενική. Και για μένα είναι μεγάλη χαρά. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μιλήσω σε αυτόν εδώ το χώρο. Είναι εξαιρετικά γοητευτικό το να μπορεί κάποιος να μιλάει σε ένα τέτοιο χώρο όπως είναι αυτός εδώ πέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά το Φόρουμ των Δελφών για την πρόσκληση να είμαι ομιλητής και να εκφράσω τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την ενότητα ομιλητών, παρότι πολλές φορές αυτά τα λόγια ακούγονται τυπικά. Είναι αλήθεια ότι σπάνια έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε επικοδομητικά. Έχουμε συνηθίσει να προσεγγίζουμε τη πραγματικότητα και να την αναδεικνύουμε με την αναλυτική μέθοδο, μόνο και μόνο για να οδηγηθούμε στην τεκμηρίωση επιμέρους αξιολογικών κρίσεων. Αυτό έχει εξελιχθεί σε παθογένεια τόσο των εκφραστών του δημοσίου λόγου αυτής εδώ της χώρας, όσο και των ακροτηρίων που τον υποδέχονται. Του κάθε μορφής δημοσίου λόγου, σε όποιο χώρο ή μέσο, εάν εκφράζεται. Διαβάζω μερικά για να μην χάσω αυτά τα οποία δεν πρέπει να ξεφύγω από την ακριβολογία των όρων. Το ζητούμενο είναι να δώσουμε απαντήσεις σε πραγματικά ερωτήματα. Το ζητούμενο είναι κάθε φορά να απαντήσουμε αυτό το οποίο τίθεται ενώπιόν μας ως κοινωνία. Και ξέρετε, παρότι προέρχομαι από μια σχολή όπως είναι η θεολογική σχολή και κατά τύχη ή ο Θεός το ήθελε, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς, βρέθηκα να υπηρετώ και άλλους κλάδους, τους οποίους ποτέ δεν περίμενα να υπηρετήσω. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Έτσι λοιπόν αποκτάς μία εμπειρία και αναπτύσσεις πράγματα τα οποία δεν περιμένεις ότι θα έρθουν μπροστά στα μάτια σου και θα πρέπει να δώσεις απαντήσεις. Βεβαίως οφείλω να ομολογήσω ότι συνήθως οι απαντήσεις που έδιναν είχαν αφετηρία αυτή την προσωπική εμπειρία που είναι οι σπουδές και η εμπειρία, αν θέλετε, μέσα στην Εκκλησία ως λαϊκός. Αλλά τελικά το ερώτημα που τίθεται στο καθένα μας είναι το αιώνιο ερώτημα, τι είναι η πατρίδα μας. Και σε αυτήν εδώ τη χώρα έχουμε συνήθιση πολλές φορές να καταφεύγουμε στο πολύ αισιόδοξο χρησμό που έδωσε αυτό εδώ το μαντίο στον συμπατριώτη μου, τον αρκά στρατηγό, το Φιλοποίημενα, το Μεγαλοπολίτη, που του είπε ότι η Ελλάδα τι είναι, η Ελλάδα ασκός κλειδονιζόμενος και μηδέποτε βυθιζόμενος. Μια πολύ ωραία και πολύ αισιόδοξη απάντηση. Τη χρησιμοποιούμε συχνά όταν είμαστε μπροστά στα προβλήματα. Θα έλεγα ότι τα όσα είπε ο καθηγητής πριν είναι πάρα πολύ χρήσιμα, γιατί εμένα μου κάνουν μια πολύ ωραία γέφυρα, γιατί θα ξεκινήσω την ιστορία με ένα ιστορικό γεγονός. Τα λεγόμενα μανούσια ήταν μια κρίση που ξέσπασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την πρώτη κρίση, ταραχές, το 1848, είναι οι πρώτες ταραχές μεταξύ φοιτητών, το πρώτο φοιτητικό κίνημα. Και η ιστορία ξεκίνησε ως μία κρίση ανάμεσα στους φοιτητές της θεολογικής σχολής και της φιλοσοφικής σχολής, όταν ο αρχιμανδρίτης Παΐσιος Ιωαννίτης, φοιτητής θεολογικής σχολής,
θα γράψει ένα άρθρο την εποχή εκείνη εναντίον του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής της Γενικής Ιστορίας, του καθηγητή Θεόδωρου Μανούση. Ο Θεόδωρος Μανούσης είναι μια πολύ μεγάλη μορφή, φίλος, εξαιρετικός φίλος και συνεργάτης του πρωτοστάτη του ελλαδικού αυτοκεφάλου ή κακοκεφάλου, όπως συνηθίζουμε να λέμε στους φοιτητές μας, του αρχιμανδρίτη Θεόφιλου Φαρμακίδη, και ο οποίος βασικά τι διδάσκει. Διδάσκει ότι η ελληνική ιστορία, η Ελλάδα, η Ελλάδος έθνος, σταματάει κάπου μεταξύ του Φιλίππου του Μακεδόνα, άντε να το τραβήξουμε και μέχρι την κατάληψη από τους Ρωμαίους. Εκεί κάπου τελειώνει η ελληνική ιστορία. Και πού αναγεννάται η ελληνική ιστορία? Η ελληνική ιστορία αναγεννάται στην φάση όπου αρχίζει η Ελληνική Επανάσταση, το 1821. Εκεί αναγεννάται. Δηλαδή, η ιστορία μας, κατά το Μανούση, είναι μια ιστορία που έχει να κάνει ακριβώς με την αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα είναι η ιστορία του ελληνισμού. Αυτή είναι και αυτή τελειώνει. Σε αυτή την τοποθέτηση του Μανούση, απαντά με πολύ σκληρό τρόπο το φιλορθόδοξο κίνημα. Το φιλορθόδοξο κίνημα έχει πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Έχει το τότε Υπουργό Παιδείας στο Γλαράκι. Έχει το πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σούτσο, τους καθηγητές Χινά, Ραγκαβή, Μαυροκορδάτο και Παπαρηγόπουλο, της νομικής, τον αδελφό του περίφημου καθηγητή της ιστορίας του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, της ιστορίας του ελληνικού έθνους. Και η κίνηση που κάνουν οι καθηγητές της, η ομάδα των καθηγητών σύν ο Υπουργός Παιδείας, είναι να διώξουν τον Μανούση, δεν τα καταφέρνουν γιατί τον στηρίζει το παλάτι. Και καταφέρνουν όμως να κάνουν έκτακτο καθηγητή το 1851 τον Παπαρηγόπουλο και τακτικό, δηλαδή μόνιμο καθηγητή, το 1855. Έτσι λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αρχίζουν να διδάσκεται και η άλλη άποψη, πέρα από την άποψη του Μανούση. Τελικά, η θέση του Παπαρηγόπουλου, η ενιαία ιστορία του ελληνικού έθνους, η οποία είναι η αρχαία, η μεσαιωνική και η νεότερη, θα επιβληθεί πλήρως ως η επίσημη άποψη του ελληνικού κράτους για την ταυτότητα και την ιστορία του. Και από το 1882 θα γίνει η επίσημη θέση των σχολικών βιβλίων, φυσικά χάρη στο γεγονός ότι ο Παπαρηγόπουλος στην εποχή εκείνη είναι γενικός γραμματέας, η αντίστοιχη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, και θα την επιβάλλει έτσι ακριβώς στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ελληνικών σχολείων για να επικρατήσει από τότε μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν, μια και είμαστε πάλι εδώ δίπλα στον φαλό της Πυθίας, θα επικρατήσει η θέση του Παπαρηγόπουλου, που είναι και η αποδεκτή σχέση όπως εξελίσσεται από την βασική τοποθέτηση και διαμόρφωση του προτύπου που έχουμε του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, τον οποίο διαμορφώνει βασικά πρώτος ως ιδεολογική ταυτότητα ο Κεσαρίας Ευσέβιος, επίσκοπος τον 4ο αιώνα και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, είναι η απάντηση που δίνει το μαντίο στον ίδιο τον Ιουλιανό του Παραβάτη. Είπατε το βασιλεί, χαμέπασε δέδαλος αυλά. Ου και τη φίβος έχει καλύβαν, ου μαντίδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλλον είδωρ. Αυτό λοιπόν απετέλεσε τον κανόνα που φτάνει μέχρι σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω από αυτό λοιπόν, από το 1882, να κάνω ένα μεγάλο χρονολογικό άσμα και να φτάσω στο 2012. Το 2012 τι είχε αγαθεί? Βρέθηκα να αναλάβω Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που κλήθηκα να αντιμετωπίσω ήταν το γεγονός ότι στο χώρο των δημοσιογράφων είχαμε 50% ανεργία, κατά μέσο όρο, που σε συγκεκριμένες ειδικότητες των δημοσιογράφων ξεπερνούσε το 80% σε συγκεκριμένους κλάδους. Αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, κυρίως ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων, τόσο ότι, ξέρετε, τη δεκαετία του 90 βιώσαμε μια πληθωρικότητα αφού δημιουργήθηκαν τρία τμήματα δημοσιογραφίας στα ελληνικά πανεπιστήμια, συνιδιωτικές σχολές, αυξήθηκε ο αριθμός των δημοσιογράφων και των ανθρώπων που θέλαν να δουλέψουν, σύν το γεγονός ότι το 2010 ο βασικός υποστηριχτής των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που είναι η κρατική διαφήμιση, εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται λόγω της κρίσης, καταραίουν τα περισσότερα μέσα. Η ανεργία είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό.
Εκεί έπρεπε να κάνουμε κάτι, γιατί περισσότεροι από αυτούς ήταν δεδομένο ότι θα οδηγηθούν στο μαρασμό και ότι δεν θα κάνουν τίποτα ξανά στη ζωή τους. Δηλαδή δεν είχαν καμία άλλη επαγγελματική διέξοδο. Δουλέψαμε πάρα πολύ και τελικά το 2014 ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα, το περίφημο πρόγραμμα Κωστής Παλαμάς, μια συνεργασία, μια σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, του Πανεπιστημίου Παιδείας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου με αυτή τη σύμπραξη επιδιώξαμε να επανεκπαιδεύσουμε κυρίως σε προσανατολισμό τον πολιτισμό, και τον τουρισμό, ανθρώπους οι οποίοι προέρχονταν από το χώρο της δημοσιογραφίας. Είχαν εργαστεί στον χώρο της δημοσιογραφίας. Αυτό ήταν ένα επιτυχές για μας, μια επιτυχής προσπάθεια, διότι καταφέραμε ένα εντυπωσιακό νούμερο μέσα σε 1,5 χρόνο να μετεκπαιδεύσουμε σε ένα πλήρες ταχύρυθμο πρόγραμμα 5.100 δημοσιογράφους. 5.100 δημοσιογράφους επανεκπαιδεύσαμε και αυτό για μας ήταν ένα νούμερο που ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ ελπίζω ότι αυτό θα συνεχίσει. Η επόμενη κυβέρνηση διάλεξε να διακόψει το πρόγραμμα. Αυτά έτσι είναι σε αυτή τη ζωή. Βεβαίως, σε αυτό το πρόγραμμα πετύχαμε να αξιοποιήσουμε περισσότερους από 50 καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, κυρίως από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να τους αξιοποιήσουμε στο να μπουν και να επανεκπαιδεύσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τα χαρακτηριστικά του φοιτητή. Αυτό ήταν μια πρώτη προσπάθεια. Εκεί για πρώτη φορά δοκιμάσαμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους σε αυτό που ονομάζουμε θρησκευτικό τουρισμό. Δεν το είχαμε ξανακάνει. Ο θρησκευτικός τουρισμός, ξέρετε, δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, κυρίως γιατί ο πρώτος που πραγματικά τον ενεπνεύστηκε και έκανε πάρα πολύ δουλειά σε αυτό ήταν ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ο οποίος το 2010 έκανε τη Συνοδική Επιτροπή για το θρησκευτικό τουρισμό. Οι συνοδικές επιτροπές, για να σας πω έτσι λαϊκά, είναι κάτι σαν τις γενικές γραμματείες στην Εκκλησία. Και αυτός πέτυχε το 2006, η τότε υπουργός η Φάνη Πάλι Πετραλιά, να κάνει το πρώτο νόμο για να βοηθήσει το θρησκευτικό τουρισμό. Είναι η πρώτη φορά που ο θρησκευτικός τουρισμός μπαίνει σε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Και από εκεί ξεκινάει μια διαδικασία και μια αφετηρία. Αυτό όμως που ήταν το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι έγιναν συνέδρια, έγιναν ημερίδες, έγιναν συζητήσεις, έγιναν τα πάντα για το θρησκευτικό τουρισμό. Τα πάντα. Όλοι μιλήσαν, γραφτήκαν πολύ ωραία βιβλία, υπήρχαν τα πάντα. Τι δεν υπήρχε? Δεν υπήρχε το μέσον με το οποίο θα εκπαιδεύαμε τα στελέχη, με τα οποία θα υπηρετούσαν το θρησκευτικό τουρισμό. Δηλαδή, όλοι μιλάγαμε για το θρησκευτικό τουρισμό, κανείς δεν μίλαγε για το πώς θα τους εκπαιδεύσουμε. Πώς θα παράξουμε τους ανθρώπους που θα υπηρετήσουν το όραμα? Αυτό είναι μία από τις βασικές παθογένειες που σας μίλησα στην αρχή αυτής εδώ της χώρας. Μιλάμε αναλυτικά, δεν δίνουμε απαντήσεις. Το 2010, εμείς συστήσαμε την πρώτη επιτροπή για να δουλέψουμε το θέμα, ως τμήμα θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, πώς θα δουλέψουμε το θέμα της προετοιμασίας αυτού του κομματιού που έλειπε, των στελεχών. Να αποκτήσει ο θρησκευτικός τουρισμός στελέχη. Όχι θεολόγους, ανθρώπους όμως που θα κατανοούν ότι αυτό είναι κάτι το διαφορετικό και θα μπορούν να το τρέξουν. Μέσα από πάρα πολλές θεσμικές δυσκολίες, και δεν σας κρύβω, μέσα από τις δυσκολίες, η πιο βασική δυσκολία συνήθως είναι οι ίδιοι άνθρωποι που περιβάλλουν την ακαδημαϊκή κοινότητα. Μόλις πέρσι καταφέραμε να δημιουργήσουμε, νομίζω, ένα από τα πιο σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα στο επίπεδο της θεολογίας, ένα καινούργιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που λέγεται «Η θεολογία στον σύγχρονο κόσμο», και σε αυτό βάλαμε τρεις καινούργιες ειδικεύσεις. Η πρώτη ειδίκευση που βάλαμε είναι η ειδίκευση του θρησκευτικού τουρισμού, στο οποίο πέρα από τους θεολόγους διδάσκουν άνθρωποι του τουρισμού, που είναι βασικός στόχος. Η δεύτερη ειδίκευση που κάναμε είναι στην διαθρησκειακή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία είναι ένα κομμάτι που πάλι έχουμε ανάγκη νέων στελεχών για να το υπηρετήσουν. Και το τρίτο κομμάτι που δουλέψαμε και κάναμε μια καινούργια ειδίκευση είναι η εκκλησιαστική διπλωματία. Έτσι λοιπόν κάναμε τρεις ολοκένουργες ειδικεύσεις. Ήδη ολοκληρώσαμε τη διαδικασία και πήραμε πριν από τρεις μέρες τους πρώτους μας μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και το πιο σημαντικό είναι ότι από τα λεφτά τα οποία θα έχει ως έσοδα το Πανεπιστήμιο, θα χρηματοδοτήσουμε, εφιλοδοξούμε στη τάξη του 25% από τα έσοδα, την έρευνα σε αυτούς τους νέους χώρους,
στην οποία έρευνα αυτή έχουμε ένα βασικό έλλειμμα. Δηλαδή, να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα και να παράξουμε καινούργια στελέχη. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς, δεν έχω τη δυνατότητα σε αυτό το χώρο να σας δείξω οπτικά αυτά τα οποία σας λέω, αλλά, ξέρετε, από όλη αυτή την προσπάθεια, τα τελευταία 3 χρόνια, επειδή στην προετοιμασία που κάναμε ανακαλύψαμε και κάτι άλλο. Έτσι, η εμπειρία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και επειδή το βιώναμε, δηλαδή συνήθως από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στο πανεπιστήμιο, από φοιτητή, θυμάμαι να έρχονται αμερικανικά πανεπιστήμια, γερμανικά πανεπιστήμια και εμείς να τρέχουμε να τους ανοίξουμε την Κόρυθο, να τους ανοίξουμε στην Αθήνα για να πάνε να κάνουν τις διαδρομές του Αποστόλου Παύλου. Τι διαπιστώσαμε? Ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ήμασταν η μοναδική χώρα που το πανεπιστήμιά της δεν είχε κανένα πρόγραμμα summer school, θερινό σχολείο. Έρχονται όλα τα πανεπιστήμια από το εξωτερικό, κάνουν summer school και εμείς ως ελληνικά πανεπιστήμια που έχουμε τους ανθρώπους που τους εξυπηρετούσαν όλο αυτό το καιρό, δεν κάναμε ούτε ένα θερινό σχολείο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στο πώς θα φτιάξουμε αυτή τη διαδικασία. Την έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Πώς θα φτιάξουμε ένα δικό μας θερινό σχολείο μέσα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θέλω να σας πω ότι για 2 χρόνια περίπου υπάρχουν άπειροι διάλογοι με τις Πριτανικές αρχές, με τους νομικούς. Και κάθε φορά μόλις ολοκληρώναμε ένα κύκλο, ερχόταν μια καινούργια θεσμική αλλαγή, η οποία μας επέβαλε μια καινούργια προσέγγιση του προβλήματος. Δηλαδή, τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένα ελληνικό πανεπιστήμιο στο να κάνει πράγματα όταν έχει αποφασίσει ότι θέλει να τα κάνει, είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ μεγάλα. Τελικά, καταλήξαμε ότι η μόνη τρόπος για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στο να κάνουμε short courses από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας ήταν να συμπράξουμε με τον ιδιωτικό τομέα. Τότε αποφασίσαμε να βγούμε στη γύρα και να δούμε ποιες είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες που υπάρχουν σε αυτό το τομέα, στον τομέα του τουρισμού στη χώρα. Και αφού κάναμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, επιλέξαμε μία από τις εταιρείες, οι οποίες πραγματικά είναι η μεγαλύτερη ελληνόκτητη εταιρεία. Ο τζίρος της ανέρχεται στα 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε incoming τουρισμό. Γιατί εμάς μας ενδιέφερε να φέρουμε, δεν μας ενδιέφερε να στείλουμε. Έτσι λοιπόν, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο το ονομάσαμε Traces of Greece. Στα ίχνη της Ελλάδας. Και στα ίχνη της Ελλάδας, τα οποία αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε 35 καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών από διαφορετικές ειδικότητες. Στο χέρι σας κρατάτε το πρώτο διαφημιστικό το οποίο παρουσιάστηκε εχθές στη Νέα Υόρκη. Θα παρουσιαστεί σήμερα παρουσιάζεται σε εσάς. Θα παρουσιάσουμε την Κυριακή στην Πολώνια και αμέσως μετά στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση που γίνεται στο κόσμο, στο Βερολίνο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι για πρώτη φορά ένα πλήρες πρόγραμμα, short courses, που γίνεται από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και το οποίο περιλαμβάνει τις διαδρομές του Αποστόλου Παύλου, όπου θα διδάσκουν καθηγητές πανεπιστημίου. Και αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά θα γίνει από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Περιλαμβάνει διστορικές διαδρομές στην Αθήνα, στη Βυζαντινή Αθήνα, στη Χριστιανική Αθήνα, στη Κλασική Αθήνα. Περιλαμβάνει διαδρομές στην Κρήτη. Έχουμε δουλέψει για τη Μινωική. Έχουμε δουλέψει ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο θα μπορεί κάποιος να δει. Στο ίδιο ακριβώς βρίσκεται στο σελίδα μας. Θα μπορεί να δει κάποιος την περίοδο όπου έχουμε τη Βενετοκρατία, με τους συναδέλφους που διδάσκουν Βενετοκρατία. Και κυρία Έφορε, θέλω να σας πω ότι θα σας βασανίσουμε πάρα πολύ. Για μένα είναι ευτυχή συγκυρία που είστε εδώ. Έχουμε αποφασίσει, παραδείγματος χάρη θα δείτε ένα που είναι ο Αχιλλέας, οι Μυρμηδόνες. Η ελληνική κοινωνία αγνοεί ότι υπάρχουν άπειρα εκεί στο Φανό μνημεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικότερα, ας πούμε, από τις Μυκήνες, και οι ξένοι το ξέρουν, όπου θέλουμε να τα αναδείξουμε. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι αυτό το διάστημα ως Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όχι μόνο να πρωτοστατήσουμε σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εκπαίδευση, αλλά και στην ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων, της πολιτιστικής μας παράδοσης, αυτής της σύνθεσης, αυτής της ενότητας. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα και από την ιστορία του Παπαρηγόπουλου. Διότι ο Παπαρηγόπουλος μας χάρισε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μας χάρισε αυτή την ενότητα. Και εμείς σήμερα,
ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι έχουμε υποχρέωση αυτή την ενότητα να την παραλάβουμε, να την πάρουμε, να τη συγκροτήσουμε, να την αναδείξουμε και να τις παραδώσουμε στις επόμενες γενιές αυτών που θα διαδεχθούν εμάς, τη σκυτάλη, και να κάνουμε αυτό το οποίο, ξέρετε, εμείς οι θεολόγοι λέμε πολύ απλά ορθοδοξία και ορθοπραξία. Η ορθοδοξία δεν υπάρχει μόνο της χωρίς ορθοπραξία, και η ορθοπραξία δεν υπάρχει χωρίς ορθοδοξία. Σας ευχαριστώ πολύ. We have a little bit of time for some questions, at one or two, if we have any. No? No, please. Μία ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιδιαίτερη προσέγγιση, ειδικά μέσα στον χώρο του Μουσείου Δελφών, του ζητήματος του θρησκευτικού τουρισμού και κατ' επέκταση του πολιτιστικού τουρισμού. Δεν κατάλαβα ποιοι είναι οι φορείς. Είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών με συνεπικουρούμενο από διάφορα τμήματα ή μόνο η θεολογική σχολή? Είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοιτάξτε, εμείς, να σας πω, το πω πολύ απλά. Εμείς ως πανεπιστήμιο, για να κλείσουμε ένα εστιατόριο στους Δελφούς, αφού θα επισκεφτούν τους Δελφούς να κάνουν την επίσκεψη για να έρθουν αυτοί που έρχονται στο Summer School να φάνε, είναι μια διαδικασία προκηρύξεων και διαδικασιών με ένα δημόσιο διαγωνισμό περίπου 6 με 8 μηνών. Αυτό από μόνο του είναι απαγορευτικό για να κάνουμε οτιδήποτε. Αυτό ήταν το βασικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά αν μπω σε μια διαδικασία για κάθε μέρος που επισκέπτομαι να κάνω έναν διαγωνισμό, δεν θα κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να διδάσκω, να προετοιμάζω εκπαιδευτικά προγράμματα, να οραματίζομαι και να κάνω το επόμενο βήμα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό λοιπόν που είναι περιοριστικό αυτή τη στιγμή, όπως λειτουργεί το θεσμικό πλαίσιο, εμείς κάναμε μια σύμπραξη με ένα. Με ένα από το μεγαλύτερο τουριστικό γραφείο, ελληνόκτητο το τουριστικό γραφείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν το ανακατευόμαστε εμείς. Εμείς ανακατευόμαστε να κάνουμε μάθημα. Εμείς ανακατευόμαστε να ετοιμάσουμε το υλικό που θα δοθεί. Αυτοί κάνουν το να τους μεταφέρουν, το να τους ταΐσουν, να τους κοιμήσουν και φυσικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να αναλάβουν και τα έξοδα της διαφήμισης που είναι ουσιαστικά, διότι εμείς, ξέρετε, ως πανεπιστήμιο έχουμε μία δυσκολία και ακόμα αυτό να το κάνουμε οικονομικά, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν αλλάξει το νομικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι να αποκτήσουμε μόνο ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι να απελευθερώσουμε τα πανεπιστήμια να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτή τη στιγμή τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι απελευθερωμένα να κάνουν τη δουλειά τους. Κατατρέχονται από ένα πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο χειροτέρευσε τα τελευταία 4 χρόνια. Έγινε πολύ χειρότερο. Δεν είναι το πολιτική τοποθέτηση. Αυτή είναι η εμπειρία όλων μας, το οποίο μας κατατρέχει και μας οδηγεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις που σας περιέγραψα. Αλλά σε αυτό πάντοτε μπορούμε να αντιδράσουμε. Συνεργαστεί με την Εκκλησία της Ελλάδας, γιατί από ό,τι γνωρίζω υπάρχει το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων του Θρησκευτικού Τουρισμού με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Δωδώνης, που από ό,τι ξέρω έχει κάνει σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, με δύο λόγια. Πρώτον, έχει στείλει ερωτηματολόγια σε όλες τις Μητροπόλεις, οι οποίες έχουν απαντήσει τα σημαντικότερα μνημεία που έχουν στον τόπο τους, με πλήρη ενημέρωση από το πού θα φάνε, πού θα κοιμηθούν, τι θα πεδούν, ακόμα και πώς θα ντυθούν. Έχουν ασχοληθεί με τις διαδρομές, όπως τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, έχουν βγει διάφορα έντυπα, και υπάρχει παράλληλα και τα πέρξ των Αθηνών, τα μνημεία και ούτω καθεξής. Τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Δηλαδή, υπάρχουν συνεργασίες με το Υπουργείο Τουρισμού, με την Εκκλησία της Ελλάδος, συνεργασία με την Εκκλησία της Κρήτης, του Αγίου Όρους κλπ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, έχετε συνεργαστεί με την Εκκλησία της Ελλάδος? Αν ναι, έχει καλώς. Εάν όχι, γιατί? Ευχαριστώ. Ναι, εμείς, ξέρετε, είμαστε μέλη αυτών των επιτροπών. Συμμετέχουμε σε όλα αυτά τα συνέδρια, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, το τέταρτο, τα έχουμε παρακολουθήσει. Και ασφαλώς. Τι είπατε, στο τελευταίο δεν πήγα, ήμουν σε ένα άλλο συνέδριο, δεν μπορούσα να πάω και στο τελευταίο. Που έγινε στο πύργο, δεν πήγα στο πύργο. Όχι, δεν πήγα στο πύργο, δεν προλάβα. Κοιτάξτε να δείτε.
Και το Religious Greece, που είναι η βασική ιστοσελίδα που έχει κάνει η Αρχιεπισκοπή, είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί μπορεί κάποιος να μπει και να πάρει πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτά είναι πολύ βασικά. Αυτά, ξέρετε, είναι το βήμα μέχρι να φτάσεις. Το θέμα είναι ποιος το κάνει. Τι κάνεις, ποιοι το κάνουν. Γι' αυτό και σας είπα ότι έχουμε δώσει απαντήσεις σε δύο προβλήματα. Το πρόβλημα δεν είναι να το αναλύσουμε, να το περιγράψουμε. Το θέμα δεν είναι να πούμε πώς είναι ένα μήλο για μένα. Το μήλο είναι κόκκινο, ωραίο, ζωηρό, έχει ωραίο χρώμα. Το θέμα είναι να το φας. Εμείς λοιπόν θέλουμε να το φάμε. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα μοντέλο. Πρώτον, να δώσουμε στελέχη στις Μητροπόλεις. Αυτή τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι οι περισσότεροι μας υποψήφοι είναι στελέχη Μητροπόλεων που έρχονται στο μεταπτυχιακό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι και μεγαλύτεροι πολλοί από εμάς σε ηλικία. Πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουν. Η μισή είναι πρωτοσύγγελοι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς πρέπει να δώσουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το πανεπιστήμιο μας, έτσι ώστε να μην είναι αυτό το οποίο έπεται. Δεν σας κρύβω ότι ο Άγιος Κορίνθου κάθε φορά μας ανοίγει εκεί στην Κόρινθο, έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο κέντρο, το οποίο όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εμείς παίρνουμε τηλέφωνο τον Άγιο να μας το ανοίξει το σεβασμιότατο, για να μπουν οι ξένοι να κάνουν μάθημα. Τώρα λέμε να μπούμε εμείς μέσα να κάνουμε μάθημα, και καμιά φορά το να μπούμε να κάνουμε μάθημα είναι πιο σημαντικό, γιατί ξέρετε, όταν οι συνάδελφοί μας που θα κάνουν μάθημα καλούνται σε όλα τα διεθνή συνέδρια και είναι κορυφαίοι, ας πούμε ότι έχουμε και εμείς τους κορυφαίους σε κάτι και να το δείξουμε στο εξωτερικό ότι εμείς είμαστε κορυφαίοι. Είμαστε κορυφαίοι. Τι να κάνουμε, έχουμε αντικείμενα στα οποία ως χώρα είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε κορυφαίοι. Εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό ως καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, καθόμαστε πρώτη θέση. Η Οξφόρδη κάθεται μετά από εμάς. Αυτή είναι η ιστορία μας. Τι να κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα υπέρ μας. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Είπατε για το μήλο προηγουμένως και θα προσθέσω ότι αν σας δώσω ένα ψάρι, θα φάτε μία μέρα. Αν σας μάθω να ψαρεύετε, θα φάτε πολλές μέρες. Έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε μία πρωτοβουλία από έναν δημόσιο φορέα που έχει αναλάβει το αντικείμενο αυτό να το φέρει σε πέρας, να το αξιοποιήσει. Ερωτώ, υπάρχει συνεργασία του δημόσιου τομέα με το ιδιωτικό? Διότι από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί, τουριστικά γραφεία, τα οποία ειδικεύονται στο θέμα του θρησκευτικού τουρισμού, να μην αναφέρω ονόματα τώρα, γιατί θα πράσουμε σε διαφήμιση, και κάνουν αυτές τις διαδρομές. Έχετε αυτή τη ΣΥΔ, τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου φορέα? Αυτό σας το περιέγραψα μόλις. Εμείς επιλέξαμε να κινηθούμε στο να κάνουμε σε αυτό που είναι η συνέχεια, που είναι τα summer school, τα οποία δεν είναι τουριστικό πρόγραμμα τα summer school, είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στο τέλος της ημέρας οι φοιτητές μας θα έρθουν από το εξωτερικό, θα πάρουν ECTS, τα οποία θα δώσουν στα πανεπιστήμια τους και θα αναγνωριστούν μαζί με το πρόγραμμα των μαθημάτων, και άρα ο φοιτητής που θα έρθει θα πάρει. Αυτό δεν το κάνει ένα τουριστικό γραφείο. Εμείς δεν κάνουμε τουριστικό πρόγραμμα. Εμείς κάνουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα summer school και τα short courses είναι καθαρά εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι στο δικό μας κομμάτι. Δεν μπαίνουμε στη δουλειά των τουριστικών γραφείων. Αν τα τουριστικά γραφεία τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά που θα κάνουμε εμείς, μπορούν να τα κάνουν δικαίωμά τους. Please thank Dr. Panagiotopoulos for his presentation today.